Μένουμε στο θέμα. Φιλοξενούμε απόψε τον καθηγητή χρηματοοικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Θεοδοσίου. Κύριε Θεοδοσίου, πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Θέλω ένα σχόλιο καταρχήν για τη μείωση του επιτοκίου από την Τράπεζα Κύπρου. Κοιτάξτε, η μείωση του επιτοκίου είναι θετικό για τους δανειολήπτες, εφόσον θα μειωθεί το κόστος δανειοδότησης. Φυσικά, έναν τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας είναι αρκετά μικρό ποσοστό για να μειωθεί. Μείωση του επιτοκίου. Πρώτη φάση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Πώς βλέπετε εσείς την όλη κατάσταση και πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι το κοινό Κυπρίων δεν είναι μόνο Κυπρίων πια? Αρχικά ήθελα να πω ότι το ότι η Τράπεζα Κύπρου αυτή τη στιγμή έχει τραβήξει επενδυτές οι οποίοι θα βάλουν κεφάλαια στην τράπεζα, αυτό είναι θετικό. Δείχνει ότι οι επενδυτές αυτοί θεωρούν ότι η τράπεζα αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα ορθοποδήσει, θα είναι βιώσιμη. Ένα δις είναι ένα καλό ποσό. Ένα δις είναι ικανοποιητικό ποσό, αν λάβουμε υπόψη και το άλλο δις, το οποίο έβαλε η κυβέρνηση πριν μερικές εβδομάδες στην τράπεζα από τον δανεισμό τον οποίο είχαμε πάρει, τον εξωτερικό δανεισμό βασικά. Ένα δις συν ένα δύο, νομίζω θα δώσει ένα αρκετό καλό μαξιλάρι στην τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τους κουρεμένους καταθέτες. Μην ξεχνάμε ότι είχαν δεσμευτεί περίπου 2,8 δις σε τρεις δόσεις. Οπότε σε μερικούς μήνες, σε μερικές εβδομάδες μάλλον, η τράπεζα θα χρειαστεί να αποπληρώσει τα γραμμάτια αυτά που είναι δεσμευμένα, συν άλλα που είχε δεσμεύσει από τη δεύτερη παρτίδα, γύρω στο 1 δις. Άρα χρειάζεται ρευστότητα η τράπεζα για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της προς τους καταθέτες. Μάλιστα. Θέλω όμως και το σχόλιο σας, την παρέμβασή σας για το θέμα των εκποίησεων. Το θέμα των εκποίησεων, εγώ το θεωρώ ένα πολύ δύσκολο θέμα. Έχω ακούσει τις τοποθετήσεις των δύο εκπροσώπων των μεγάλων πολιτικών κομμάτων του τόπου μας. Νομίζω ότι δεν εξασφαλίζονται οι δανειολήπτες πρώτης κατοικίας. Ναι, μεν τους δίνεται μία πίστοση χρόνου 5 μήνες μέχρι 1η του 2015. Αυτή δεν θα λύσει το πρόβλημα. Παλιότερα είχα καταθέσει πρόταση προς το Προεδρικό που πώς να λυθεί το πρόβλημα με έναν ενδιάμεσο παίχτη, ένα ταμείο το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ποσό του δανεισμού που πήραμε από το Εντρόικα. Οπότε αυτός ο μεσάζων το τι θα κάνει, θα αγοράζει αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τις τράπεζες σε τιμή αγοράς μείον μία έκπτωση, που και με αυτόν τον τρόπο θα δίνει τη ρευστότητα στις τράπεζες και ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα να αναδιαθρώσει αυτά τα δάνεια, να καθορίσει τις δόσεις και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάποιος δανειολήπτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να εξυπηρετήσει το δάνειο του ή μπορεί να είναι αδυνατή να το εξυπηρετήσει για τα επόμενα 2 χρόνια, να μπορέσει να κρατήσει το σπίτι του. Γιατί πρώτη-πρώτου καταλαβαίνετε ότι όταν θα θεί πρώτη-πρώτου, αυτοί οι δανειολήπτες οι οποίοι δεν θα μπορούν να διευθετήσουν τα δάνεια με τις τράπεζες θα υποχρεωθούν σε εκποίηση. Οπότε ενδεχομένως θα χάσουν την κατοικία τους. Μάλιστα. Κύριε Θεοδοσίου, ευχαριστώ θερμά για την χρήσιμη ομολογουμένως παρέμβαση.